βρίσκεται? Βρίσκομαι έξω από τον Άριο Πάγο. Ήρθα εδώ για να εκφράσω την συμπαράστασή μου στο δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη, ο οποίος δέχεται μία άνευ προηγουμένου, μία πρωτοφανή δίωξη, η οποία αποτελεί πλήγμα για τη δημοκρατία μας. Ήρθαμε εδώ διάφοροι φορείς, πολίτες, οι οποίοι σεβόμαστε την ελευθερία και ανεξαρτησία του τύπου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μαχόμενη δημοσιογραφία. Η δίωξη αυτή στοχοποιεί σε κάθε περίπτωση την δημοσιογραφική έρευνα, τα πορίσματα, τα προϊόντα μιας σοβαρής δημοσιογραφικής έρευνας θα πρέπει να ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά της πολιτείας έναντι παντός καταγγελωμένου ανεξαιρέτως, πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει κατρακύλα στις διεθνείς κατατάξεις σε σχέση με την ελευθερία και την ανεξαρτησία του τύπου. Θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους η εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει τα στραβά μάτια και να συντηρεί υπόγειες διαδρομές σε σχέση με σκάνδαλα διαφθοράς και διαπλοκής. Καλούμε λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη, καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται πίσω από δυσλειτουργικούς και αναποτελεσματικούς νόμους, τους οποίους επικαλείται για να δείξουμε ότι συμμορφωνόμαστε στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να φέρει επιτέλους αποτελεσματικούς νόμους, όπως είναι ο νόμος για την προστασία των μαρτύρων και το whistleblowing. Τον καλούμε επίσης να σταματήσει να στοχοποιεί την μαχόμενη δημοσιογραφία, να σταματήσει να φημώνει το δημόσιο λόγο και την αλήθεια. Η αλήθεια δεν κρύβεται, η αλήθεια θα λάμψει, και προς τούτο έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.